Κύριε Δήμαρχε, μια ιδιαίτερα παραγωγική εβδομάδα ολοκληρώνεται με την παρουσία αρκετών υπουργών στο γραφείο σα, και όχι μόνο. Ναι, ναι. Όντω, ξεκίνησε η εβδομάδα με την επίσκεψη του Υπουργού Παιδεία και Θρησκευμάτων κ. Πιαρακάκη. Ήταν μια καλή εξέλιξη για την περιοχή μα έγινε αποδεκτό ένα αίτημα το οποίο είπε βάλε και ο Δήμος αλλά είχε υποβληθεί και από το παρελθόν ε, και με άλλους τρόπους για την, ένταξη, την πρόσθετη ένταξη του τμήματος στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο δηλαδή στη, στην, στο τμήμα σπουδών ε, θετικών επιστήμων και τεχνολογίας γιατί βρισκόταν μόνο στο οικονομικό και πληροφορική, βρισκόταν μόνο σε εκείνο το πεδίο το οποίο δυνητικά, μπορεί να, δυνητικά θα φέρει περισσότερους εισακταίους και αργότερα περισσότερου αποφύτου, με την προοπτική να έχουμε και περισσότερο νέο κόσμο στον τόπο μα, το οποίο το ζητούμε, το θέλουμε και είναι σημαντικό για την ενίσχυση του δυναμικού μα. Και παράλληλα, μαζί με την ΑΣΤΕΚ, δημιουργεί ο Δήμο προποθέσει για καλύτερη εξέλιξη των δάθμων εκπαίδευση τη φιλοξενία, κύριε Δήμαρχε. Ακριβώ. Αυτό είναι ο στόχο. Αυτό είναι ο στόχο. Και έχει και κάποιο σχέδιο για την ΑΣΤΕΚ για το μέλλον, που έχει να κάνει με την ενίσχυση των υποδομών του, των υποδομών τη, ώστε να είναι δρεωμένη και στο μέλλον περισσότερο εδώ. Στόχο μα είναι να κρατήσουμε του νέου ανθρώπου. Ακόμα μία Υπουργό στο πάρκο του Ευρωπαϊκή Αγωγή βράβευσε τα παιδιά. Μία σημαντική πρωτοβουλία και αλήθεια είναι ευκαιρία τώρα προεκλογικά να έρχονται οι υπουργοί εδώ και όχι οι Δήμοι να πηγαίνουν στην Αθήνα, κύριε Μινέα. Ναι, βέβαια είναι. <laughs> βέβαια είναι. καλό, αλλά και το πρώτο που λέτε δεν μπορεί να τα αποφύγει ένα Δήμο πλέον, γιατί πολλά θέματα σχετίζονται και είναι και πιο εξειδικευμένα και πρέπει να γίνονται και ιδιαίτερε επαφέ για να ξεμπλοκάρουν ορισμένα ζητήματα. Εμεί έχουμε αρκετά Αρκετούς σχεδιασμούς για πολλά πράγματα πρέπει να προετοιμαστούν. Ένας λόγος που δεν προχωρούσαν ή δεν προχωράνε τα τελευταία χρόνια ορισμένα θέματα είναι ότι έπασχαν στο θέμα προετοιμασίας. Χρειάζεται λοιπόν μια προετοιμασία για να οριμάσουν καταστάσεις